δεν ήταν μια παρέα παιδιών οι οποίοι πήγαν να παίξουν ένα extreme sport σε κάποιο Luna Park. Επετέθησαν σε εκπροσώπους του ελληνικού κράτους που είναι αστυνομικοί. Στον υπόλοιπο κόσμο αυτό θεωρείται ένα βαρύτατο έγκλημα. Εμείς το ανεχόμαστε τα τελευταία 30 χρόνια να γίνεται σχεδόν κάθε βράδυ, είτε στα Εξάρχεια είτε σε άλλες περιοχές, χωρίς πραγματικά να υδρώνει το αυτή κανενός. Και θα πρέπει κάποια στιγμή να πάρουμε αυτή την υπόθεση πολύ πιο σοβαρά από ό,τι την έχουμε πάρει. Αυτή την πρώτη πτυχή, δηλαδή, αυτή την πρώτη σου τοποθέτηση, εγώ ένιωσα ότι δεν την άγγιξε καθόλου ο κύριος Παυλόπουλος. Άρη, λέει το καθεστώς, αυτό που ζούμε καθημερινά. Τα Εξάρχεια, αυτό το κράτος εγκράτεια, αυτό το καθεστώς βίας, δεν το άγγιξε. Εάν οι δύο φρουροί δεν επέστρεφαν και απλώς αποδέχονταν τον χλεβασμό τους, τον προεπιλακισμό τους, τον λεκτικό. Λοιπόν, θα λέγαμε ένα ακόμη συμβάν. Α, έλα μωρέ, τελείωσε. Εντάξει, δεν πειράζει, τα παιδιά εκτονώθηκαν βραδιά Σαββάτου, πάνε να πιούν καμιά μπύρα και καμιά μπυρίτσα μετά, τελείωσε το συμβάν. Μα δύο είναι οι επιλογές. Συγγνώμη, δύο είναι οι επιλογές. Ή οργανωμένα πας και λες ότι συλλαμβάνω αυτούς τους θύλακες εγκληματικότητας, τους παίρνω, τους πάω μέσα, τους ανακρίνω, εν πάση περιπτώσει τους επιβάλλω τις ποινές που πρέπει, ή τους αφήνω και λέω ακόμα ένα ωραίο Σαββατόβραδο, τέλειωσε.